κρίσιμα της αλλαγής του κοινωνικού περιβάλλοντος για να μας μιλήσει για την πολιτική του πανεπιστημίου. Καλημέρα σας και από μένα, Γενική Γραμματέα, κυρίες και κύριοι. Πάρα πολλά πράγματα από αυτά που είχα μέσα να σας πω, νομίζω ότι ήδη έχω αναφερθεί, αλλά δεν πειράζει, επανάληψη τη στιγμή της βάσης μάθησης. Θα ήθελα να ξεκινήσουμε από τα πρώτα βήματα που έχουν γίνει για τις πολιτικές, για την κλιματική προσαρμογή, με κάποιες συστάσεις δηλαδή προς πολιτικούς, που έγιναν από την Διακυβερνητική Επιτροπή του ΟΗΕ για την κλιματική αλλαγή, την γνωστή IPCC, με τα assessment reports, το δεύτερο, το τρίτο, το τέταρτο, το πέμπτο και το έκτο, νομίζω ότι περιμένουμε χρόνο. Όλα αυτά λοιπόν είχαν και κάποιες συστάσεις για τους πολιτικούς, οι οποίες άρχισαν να αναλάμβανε υπόψη. Από την βάση της Ευρωπαϊκής Ένωσης τον Ιούνιο του 2007 είχαμε την πράσινη βίβλο για την προσαρμογή. Τον Απρίλιο του 2009 είχαμε την λευκή βίβλο. Τώρα το αντίστοιχο θεσμικό πλαίσιο στην Ελλάδα ξεκίνησε να ετοιμάζεται με την βασική μελέτη η οποία ήταν το 2011 από την ΕΜΕΚΑ, από την Επιτροπή Μελέτης Επιπτώσεων Κλιματικής Αλλαγής της Τράπεζας της Ελλάδος, περιβαλλοντικές, οικονομικές και κοινωνικές επιπτώσεις στην Ελλάδα. Το 2013 η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανακοίνωσε τη στρατηγική της για την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή, με την οποία προσέχουν και τα κράτη να προχωρήσουν και αυτές τις θέσεις εθνικών στρατηγικών. Ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Περιβάλλοντος δημιουργεί τον πολύ χρήσιμο πληροφοριακό ιστότοπο, το Climate Data, και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αρχίζει να χρηματοδοτεί έργα για φορείς και εταιρείες μέσα από το LIFE. Τώρα, τα βασικά βήματα της δικής μας εθνικής νομοθεσίας ξεκινάνε το 2014 με την υπογραφή ενός μνημονίου συνεργασίας μεταξύ του τότε ΕΚΑ, της Ακαδημίας και της Τράπεζας της Ελλάδος και την υπόλοιψη της πρώτης εθνικής στρατηγικής για την προσαρμογή. Το 2015 γίνεται η εκμόνηση και καταλήγει, όπως νομίζω, αν θυμάμαι καλά, σε δημόσια διαβούλευση. Το 2016 γίνεται η ενσωμάτωση του σχολείου διαβούλευσης, η επεξεργασία, η νομική επεξεργασία του ΕΠΕ και η κατάληξη στο Ελληνικό Κοινοβούλιο, όπου θεσμοθετήθηκε με τον νόμο 44-14 του 2016 και συγκεκριμένα τα άρθρα 42 έως 45. Το 2017 κάναμε μια επιλογή απόφαση, την 11-58, η οποία εξειδικεύει το αντικείμενο των περιφερειακών σχεδίων που εισαγωγής. Το 2018 ξεκινάνε οι διαδικασίες επόμενησης, είχαν κάποιες αργοπορίες λόγω των διαγωνιστικών διαδικασιών, αλλά αυτή τη στιγμή νομίζω ότι 10-11 στα περιφερειακά, τα 13 περιφερειακά είναι ήδη έτοιμα, είναι στις φάσεις των νομοθετήσεων και άλλα νομίζω ότι πάμε καλά. Το 2019 είχαμε τη σύσταση της Ειδικής Επιστημονικής Επιτροπής και την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής, με τον νόμο 46-38 του 2019, το 2015, και τη θέση του τεχνικού εκπροσώπου για την κλιματική αλλαγή, την οποία δικαίως κατέλαβε ο κ. Ξενεφός. Και έστω με λίγα λόγια για ένα κείμενο στρατηγικού χαρακτήρα, για την στρατηγική για την προσαρμογή, με στόχο τη χάραξη και την ίδια γραμμά, εκτιμά και προετοιμάζει για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων τη κλιματική αλλαγή, με τον τρόπο αυτό συμβάλλει στην ενίσχυση τη ανθεκτικότητα τη χώρα και τη βίωση τη πρωτότητα. Θέτει δε και το πλαίσιο μια συνεχού διαδικασία διαπλήρωση τη επανεξέταση τη αγορά. Οι στόχοι λιγοπολίτη συστηματοποίηση και βελτίωση τη διαδικασία λήψη αποφάσεων που έχουν σχέση με την προσαρμογή, σύγκριση της προσαρμογής με την πρόθεση των βιώσιμων αναπτυξιακών μοντέλων, δράσεις σε όλα τα επίπεδα, δράσεις σε όλους τους τομείς της ελληνικής οικονομίας, ενδυνάμωση της προσαρμοστικότητας της κοινωνίας με επιμήρωση και πιστοποίηση κτλ. Και προσπάθεια για ευρωπαϊκή του συνόλου εταίρων. Με βάση την πρωτότητα, νομίζω ότι το έχετε ξαναπεί αυτό, έχουν προταθεί δράσεις και μέχρι 15 τομεακές πολιτικές. Να μην ξεχνάμε μία, δεν έχουμε χρόνο. Αλλά από εκεί και πέρα, η κάθε περιφέρεια, όπως είδατε, εστιάζει στα δικά της σημεία της πρωτότητας και φτάσει να ετοιμάσει δράσεις αντιμετώπισης. 44-44
Με τον Σαλατήρα έχουμε περιφερειακά σχέδια για προσαρμογή, με αξιολογήσουμε τα σχέδια. Ο λόγος που έχουμε περιφερειακά σχέδια είναι ότι οι συνθήκες γεωγραφικές και κλιματικές στην Ελλάδα δεν είναι ίδιες παντού. Άρα αυτά που μπορούμε να κάνουμε για την Κρήτη, δεν σημαίνει ότι μπορούμε να κάνουμε για την Ήπειρο, για την Ήπειρο ή για την Βόρεια Ελλάδα. Και αντίστοιχα, άρα την προσπάθεια για αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής και ειδικά την προσαρμογή στηρίζεται στα φυσικά, σαν αυτό της Αττικής που βλέπουμε σήμερα. Με το άρθρο 44 έχουμε το Εθνικό Συμβούλιο για την Προσαρμογή στην Κλιματική Αλλαγή, που είναι το κεντρικό γνωμονικό οργάνωμα του κράτους για το συντονισμό του παρακολούθηση και αξιολόγηση, σας το είπε και ο κ. Σαματέας. Με το άρθρο 45, κατά παρέκκληση του άρθρου 42, εγκρίνεται η πρώτη εθνική στρατηγική για την προσαρμογή, αυτή την οποία προετοίμασε η Ακαδημία Αθηνών και η Τράπεζα της Ελλάδος. Να δούμε λίγο τα περιεχόμενα των τεσσάρων. Μιλάω για μεταξύ άλλων για δύο φωνά τα περιεχόμενα. Μιλάμε για την εκτίμηση αναμενόμενων κλιματικών μεταβολών και ανέλυση πρωτότητες, τόσο για το 2050 ως και το 2100, με τα αναμενόμενα τέρατα και τα φαινόμενα, αύξηση θερμοκρασίας, αύξηση της θάλασσας κτλ. Εκτίμηση άμεσων και μακροπρόθεσμων συμπτώσεων στις διαφορές τομείς και τα χρονοτόπια των νεαρών και χωρικών πολιτικών. Και φυσικά προστολογημένα μέτρα και δράσεις για τοπικές και περιοχές που θέλουν. Τώρα τελευταία έχουμε και να ξεκινήσαμε εδώ και ένα χρόνο με ένα μηχανισμό παρακολούθησης και υποστήριξης της κλιματικής προσαρμογής στην Ελλάδα, η οποία το έργο αυτό ο μηχανισμός αυτοστηρίζεται σε ένα έργο Ivy Life, όπως σας είπε ο κ. Σωματέας. Τα Life IP είναι ένα integrated project της Life, τα οποία αποκτήνονται σε κράτη μόνο. Η δημιουργία μας κέρδισε από το Life μέσω διαγωνιστικών διαδικασιών. Έχουμε 18 φορείς μαζί από το Υπουργείο 19, κυρίως φορείς της τοπικής αυτοδιοίκησης, περιφέρειες, BIM κτλ. Στα οποία θα γίνουμε και πολλά πιλωτικά έργα. Είναι περίπου 14 εκατομμύρια ευρώ, θα κρατήσει για 8 χρόνια. Και μετά θα το αναλάβει το Εθνικό Κέντρο Περιβάλλοντος και Αϊκό Ανάπτυξης του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ανάπτυξης. Μέσω συντονισμού από το Υπουργείο μας, σε συνεργασία, όπως είπαμε, με το Δίκη Περιφερειακή Αυτοδιοίκηση, την Ακαδημαϊκή Κοινότητα και άλλους, ο μηχανισμός της παρακολούθησης, ελπίζουμε ότι θα παρέχει επιστημονική και τεχνική υποστήριξη προς όλους. Να πω επίσης για την Διεθνή Ελληνική Πρωτοβουλία για την Προστασία της Πολιτικής και Φυσικής Κληρονομιάς, της επιπτώσης κλιματικής αλλαγής, που ανέφερε και ο κ. Περιφερειακή. Παρουσιάστηκε στη Σύνοδο Κορυφής του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ Κλιματική Φιλοδοξία, του Σεπτέμβριο του 2019 στη Νέα Υόρκη, και επίσης στην 25η Παγκόσμια Διάσκεψη, το 25η της Σύμβασης Θέσης του ΟΗΕ για την Κλιματική Αλλαγή, που έγινε το Δεκέμβριο στη Μαδρίτη. Αναμένεται και σύλληψη ενός μιας διεθνούς συνάντησης υψηλού επίπεδου που επιθέμα το 2020 στην Αθήνα, και να πω ότι όλη αυτή η διαδικασία τελείται υπό την αιγίδα του πρώτου. Τέλος, να κλείσω λέγοντας ότι ο βασικός μας στόχος είναι να αποφύγουμε τις επιπτώσεις που δεν μπορούμε να διαχειριστούμε και να διαχειριστούμε τις επιπτώσεις που δεν μπορούμε να αποφύγουμε, διότι οι επιπτώσεις θα υπάρχουν πάντα. Και ελπίζω ότι θα τα καταφέρουμε και με τη βοήθεια όλων σας. Σας ευχαριστώ πολύ.